Καλησπέρα και πάλι. Άρχισα λίγο. Λοιπόν, μέχρι να μπείτε, αυτό θα δείξουμε. Θα ξεκινήσουμε το κεφαλάκι μας, εντάξει. Να βάλω λίγο τα τηλέφωνα εδώ. 2-1 και κουβερτούλα και κουκλάκι, έτσι. Θα προσπαθήσω να σας το κάνω όσο γίνεται πιο αργά, για να μπορείτε να το καταλάβετε. Το κίτρινο φέρτο και εκείνο, δεν πειράζει. Ξέρω, το τελειώσαμε το κίτρινο. Πρόσεχε το νερό να μην πέσει εκεί. Δίψασα, κορίτσι, από το μίλα μίλα. Τι κάνετε? Ένα λεπτάκι, να καρφιτσώσουμε λίγο και τα τηλέφωνά μας. 2-3-41-0. 24-44-7. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να δείξουμε το κεφαλάκι. Θα προσπαθήσω, αν μπορέσω σήμερα, σας τα τελειώσω και τα αυτάκια και τα χεράκια. Αν δεν μπορέσω, θα κάνουμε ακόμα ένα live αύριο. Εντάξει, για να είναι στη σειρά τα live μας. Καλό στο Λενιό. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα δείξω λίγο τα χρωματάκια. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι, είπαμε, το κίτρινο το 003 και το λιλά, το οποίο σας το έχουμε και κάνει και σετάκι στα 9 ευρώ με, με τη γέμιση και τα ματάκια, το 015, έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω τι άλλα χρώματα έχουμε. Έχουμε ροζάκι, το 011, είναι πάρα πολύ ωραίο νήμα για κουβέρτες, για ζακετάκια, παιδικά, αντιπίλινγκ γενικά, πολύ απαλό νήμα. Κάποια κυρία με ζήτησε το μεταξύ φωτογραφίες και δεν ξέχασα να το στείλω. Τώρα το θυμήθηκα. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να σου κάνει, ε? Τι να σου κάνει. Και εγώ έχω ένα κακό ελάττωμα που προσπαθώ και θέλω να σας εξυπηρετώ όλες εγώ όταν έχετε κάποιο θέμα σοβαρό, δηλαδή να βρείτε μια πλέξη να κάνετε κάτι και δεν προλαβαίνω να τα κάνω λόγω. Τώρα προσπαθώ σιγά σιγά και τα κορίτσια που είναι στις παραγγελίες να σας βοηθάνε περισσότερο. Καλύτερα είναι επικίνδυνο να το βάλει στο μωρό. Όχι, δεν είναι επικίνδυνο να το βάλει στο στόμα το μωρό καθόλου. Μην ανησυχείτε. Γι' αυτό και λέγεται μπεμπέ. Ειδικό, υπολεργικό, είναι ακριλικό, αλλά είναι σαν να πιάνεις ένα βελούδο. Δοκιμάστε να πάρετε 1-2 κουβεράκια να δείτε πόσο ωραίο είναι. Είναι ακριλικό, αλλά είναι ειδικό για παιδιά. Είναι για αυτή την εποχή και για την άνοιξη. Για καλοκαίρι θα πάμε μετά να δείξουμε σε βαβακερά, σιγά-σιγά. Τον επόμενο μήνα θα δείξουμε καινούργια σχέδια σε κουβερτούλες, γιατί ζητάτε πάρα πολλές σχέδια και κουβερτούλες. Προφανώς έχουμε πολλά γεννητούρια, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Κάτι κατά εκεί πηγαίνει. Έχετε πολλά μωρά. Λοιπόν, πλέκουν τα κορίτσια, μπράβο. Άντε, πλέξουμε παρέα τώρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σομόν, να δείξω λίγο τα χρωματάκια. Έχουμε το πράσινο, αυτό που είχαμε κάνει πάλι το ζακέτα, αν θυμάστε, το κάναμε αυτό το υπέροχο χρώμα. Έχουμε το γκρι του πάγου, το 005. Ευχαριστώ, Κέτι μου, να είσαι καλά. Πήγα σπίτι, ξεκουράστηκα 2 ώρες, γι' αυτό είμαι καλά. Το σιελάκι, το μπλε, το ανοιχτό. Το ζαχαρί, το 002. Και το λευκό, το 001. Εντάξει. Καλησπέρα. Βλέπω και λίγο τα σχόλιά σας. Λοιπόν, είστε έτοιμες? Εγώ είμαι έτοιμη. Μου πήρε η Μαρία κάτι από εδώ, γιατί κατάλαβε ότι είναι δικό μου. Ένα δειγματάκι. Και το τράβηξε προς τα εκεί. Πού να ξέρει. Είδε έτσι ένα, αυτό εδώ πέρα και το πήγε προς τα εκεί. Έχω πλέξει το κεφαλάκι σε ένα σημείο λίγο, για να μπορώ μετά να σας δείξω τις μειώσεις, να μην καθυστερούμε. Εντάξει. Λοιπόν, έχω εδώ. Κάθισα σήμερα 2 ώρες και. Σας τα μετέφρασα στα ελληνικά και σας έχω γράψει και μέρος από την κουβερτούλα, άσχετα που θα έχετε μέσα και το σχεδιάγραμμα, εντάξει. Όσες έχετε πάρει το σετάκι πριν κάνω το live, το προηγούμενο, το χθεσινό, πέστε μου, σας το στείλω στο email σας, εντάξει. Γιατί μία κυρία νομίζω πήρε και της είχα πει ότι θα έχουμε το βιντεάκι, παράληψα ότι είχα και αυτό το σχεδιάγραμμα που είναι της κουβέρτας. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και για κουβέρτα αυτό το σχέδιο που το δείξαμε χθες και για χαλάκι παιδικό είναι πολύ ωραίο. Το έχουμε κάνει
Πέρσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το είχαμε κάνει σε χαλάκι παιδικό. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Το lockdown, δεν κατάλαβα τι λέτε για το lockdown. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και δουλίτσα αρκετή. Τα τηλέφωνα είναι η Μαρία, 2-3-41-0-24-44-7. Θα ξεκινήσουμε το κεφαλάκι. Λοιπόν, επειδή εγώ εδώ το είχα πλήξει με 4, θα το πλέξουμε με 3,5, διότι σε κάποια σημεία θα δείτε ότι μπορεί να φαίνεται γέμιση. Τώρα το ξεκίνησα με 3,5 και θα δείτε ότι με το 3,5 γίνεται πολύ πιο ωραίο, πιο γεμάτο και δεν υπάρχει περίπτωση και η γέμιση να σας βγει προς τα έξω. Επίσης, κάτι ακόμα. Αν φοβάστε τα ματάκια ότι μπορούν να φύγουν, να τα πάρει το μωρό, να τα φάει, μπορείτε να, αντί να βάλετε αυτά τα ματάκια, να πλέξετε με λίγο μαύρο νήμα. Αν σας χρειάζεται λίγο μαύρο νήμα, έχουμε εμείς κάποια κομματάκια εδώ πέρα, μπορούμε να σας βάλουμε λίγο ίσα ίσα για τα ματάκια μέσα, να μας το θυμίσετε. Εμείς κανονικά σας βάζουμε αυτά τα ματάκια, εντάξει. Το στοματάκι και η μητούλα εδώ πέρα γίνονται με το ίδιο το νήμα αυτό, έτσι. Είναι εύκολο, θα το δείξουμε κιόλας, δεν είναι τίποτα, 3 βελονιές είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε το λαγουδάκι μας. Έχουμε δείξει χτες την κουβερτούλα, όποιος δεν την έχει δει. Θα ανέβουν και στο YouTube στο κανάλι μας, εντάξει, μην ανησυχείτε. Και ξεκινάμε. Έχω τον κρύτο χρώμα όπως εχθές. Αν έχετε κάποια δυσκολία, μου λέτε. Αν κάτι δεν βλέπετε καλά, οτιδήποτε. Έτσι. Και επίσης θα σας διαβάσω λιγάκι τις οδηγίες ταυτόχρονα που έχω γράψει. Γιατί αν κάποια κυρία δεν έχει πάρει π.χ. και τα βιβλία μου, το δεύτερο βασικά που υπάρχει, το πρώτο δεν υπάρχει, έχει εξαντληθεί και είμαστε στη διαδικασία που το φτιάχνουμε για να ξαναεπανακυκλοφορήσει. Λοιπόν, εδώ έχω βέβαια κάποιες διορθώσεις γιατί είναι το δικό μου, το δώσα μετά στη Θεοδώρα και μην βλέπετε και τα ορθογραφικά, τα έχει διορθώσει η Θεοδώρα στα δικά σας. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε το κεφάλι, εντάξει. Πλέκουμε μαγικό κύκλο και γράφω πρώτη σειρά 6 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Δεύτερη σειρά πλέκουμε 2 άριχτα σε κάθε θηλιά. Εδώ σας γράφω 12 άριχτα πρέπει να έχετε συνολικά. Και μετά θα δείτε ότι γράφω 18, 24, 30. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη το πήρα από εκεί. Σας βλέπετε γράφω 12, 18, 24, 30. Επειδή κάποιες κυρίες δεν το καταλαβαίνατε αυτό, να το εξηγήσω λιγάκι. Εντάξει. Λοιπόν, όταν λέμε... εδώ 18 σημαίνει 18 στο σύνολο στη σειρά, έτσι ώστε για να ξέρετε εσείς ότι είσαστε σίγουρα σωστές, τα γράφουμε έτσι και έτσι τα πήρα και εγώ από το Ravelry, νομίζω ήταν δωρεάν αυτό το σχέδιο, για να σας βοηθάω να ξέρετε ότι πηγαίνετε σωστά, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, ένα μελό. Μαγικός κύκλος είναι, κάνουμε γύρω-γύρω την κλωστούλα μας, πλέκω με 3,5 βελονάκι, εντάξει, για να γίνει πιο σταθερό. Εσείς αν πλέκετε σφιχτά, μπορείτε και με το 4 να το πλέξετε. Εγώ επειδή πλέκω χαλαρά, βάζω 3,5. Την κουβερτούλα την πλέξαμε με το 4. Γύρω-γύρω, μαγικός κύκλος. Κρατάμε εδώ το νήμα μας, εντάξει. Τα νύχια μου θέλουν φτιάξιμο, συγγνώμη, αλλά δεν πρόλαβα. Λοιπόν, και ένα λεπτό, γιατί... Πάει λίγο το φως. Κρατάμε έτσι σταθερά. Κάνουμε ένα άριχτο για να κλείσει η θηλιά μας. Δεν θα το θεωρήσουμε σαν θηλιά αυτό. Και πλέκουμε 6 άριχτα μέσα στον κύκλο. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι πολύ μαλακό. Και φεύγει λιγάκι. 6. Εντάξει, τραβάω και για σιγουριά, για να είμαι 100% σίγουρη ότι έχω κάνει 6, μετράω από εδώ πάνω τις αλυσιδούλες μου, εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και βλέπω ότι όντως είναι 6, αυτή την κλωστούλα την τραβάω έξω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σφίγγω και ταυτόχρονα κλείνει η θηλιά μου, βλέπετε, η κλωστούλα μου. Έρχομαι εδώ. Και τώρα μπαίνω στην πρώτη θηλιά εδώ πέρα. Βουβώ. Okay. Κανονικά τώρα αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ένα σημαδάκι. Εγώ θα πάρω τώρα αυτό που έχω στο άλλο μου το. Αυτό.
Αν δυσκολεύεστε να βρίσκεστε που είσαστε, βάζετε ένα σημαδάκι εδώ. Εγώ τώρα θα το βάλω. Μπορούμε να το βάλουμε λίγο εδώ. Να μην χτυπάει και σας ενοχλεί τώρα, έτσι. Το βάζετε εδώ πέρα και για να ξέρετε πού είναι το ξεκίνημά σας. Εγώ τώρα θα το βάλω, γιατί το καταλαβαίνω και ξεκινάω. Μία αλυσίδα στον αέρα και ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά. Έτσι. Εδώ τώρα θεωρώ ότι η αλυσίδα μου μαζί με το άριχτο είναι σαν να είναι δύο άριχτα. Άρα συνεχίζω σε κάθε θηλιά τώρα δύο άριχτα. Είναι η δεύτερη σειρά μου, έτσι, που τη διαβάσαμε στο βιβλίο, στο σχέδιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω πολύ κοντά την κάμερα και χτυπάει το βελονάκι πάνω στην κάμερα. Έχω κάνει εδώ δύο, όχι, έτσι. Εδώ, δεύτερο. Θα κάνουμε μέχρι ένα σημείο για να καταλάβει το σχέδιο. Μετά έχω ένα δείγμα για να σας δείξω πώς αρχίσετε τις σημειώσεις. Δύο άριχτα σε κάθε θηλιά. Δηλαδή, στην πρώτη κάναμε 6 άριχτα, τώρα κάνουμε 2 στο καθένα, πρέπει να βγαίνουν 24. Αν θέλω να είμαι σίγουρη, γιατί εδώ πέρα δημιουργείται ένα κενό, λέω αυτές τις λεπτομέρειες τώρα για κάποιες φίλες αρχάριες. Ξέρω ότι εσείς πώς είστε προχωρημένες, μπορεί να είναι κουραστικό για σας. Ένα λεπτά, γιατί νομίζω ότι σαν να θολώνει πολύ. Καλά είναι. Λοιπόν, αυτά τα group μας μπορούμε να τα μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα είμαστε σωστοί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα. Και τώρα, ερχόμαστε εδώ και εδώ πέρα δεν μπλέκουμε κάτι. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε βουβό. Okay. Έχουμε τελειώσει τη δεύτερη σειρά μας. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι λίγο. Λοιπόν, εγώ πήρα τώρα από αυτά για να με βοηθάνε. Πρώτη τελειώσαμε, δεύτερη τελειώσαμε. Πάμε στην τρίτη σειρά. Στην τρίτη σειρά θα κάνουμε ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά και δύο άριχτα στην επόμενη θηλιά. Συνολικά πρέπει να έχουμε 18 άριχτα. Είπα 24, συγγνώμη. 12. Λοιπόν, μία αλυσίδα στον αέρα, η οποία θεωρείται το πρώτο μας άριχτο, και δύο άριχτα μέσα στην επόμενη θηλιά, εδώ. Εντάξει. Ένα άριχτο στην επόμενη θηλιά, δύο άριχτα στην επόμενη. Ένα άριχτο εδώ, δύο εδώ. Είναι η τρίτη μας σειρά. Έτσι, στη τρίτη μας σειρά πρέπει να γίνουν 18. Εγώ τώρα δεν θα τα μετράω. 1, 2. Και πρέπει να τελειώσουμε με δύο άριχτα, έτσι. 1 εδώ, 2 εδώ. 1 εδώ, 2 εδώ. Εδώ που φαίνεται το κενό μας είναι η θηλιά, η άπλεχτη που δεν την μπλέκουμε. Πάμε απευθείας εδώ πέρα και βουβό. Έτσι, έχουμε τελειώσει τρίτη σειρά μας. Και πάμε στην τέταρτη σειρά. Στην τέταρτη σειρά θα κατεβάσω λίγο την κάμερα για να βλέπετε. Έχουμε ένα άριχτο στην πρώτη θηλιά και δύο άριχτα στην επόμενη θηλιά. Κάναμε το 18. Τέταρτη σειρά, ένα άριχτο στις επόμενες δύο θηλιές, ένα άριχτο δηλαδή σε δύο θηλιές, έτσι, και δύο άριχτα στην επόμενη θηλιά. Και πρέπει να γίνουν 24, έτσι, πάμε. Είμαστε στην τέταρτη σειρά. Καλησπέρα από Βιέννη. Μία αλυσίδα που θεωρούμε ένα άριχτο, δεύτερη θηλιά που θεωρούμε το δεύτερο άριχτό μας, στο τρίτο άριχτο κάνουμε 2. 1, 2. Κάνουμε το κεφαλάκι από το λαγουδάκι μας ή κουνελάκι, όπως θέλετε πέστε το. Σε δύο θηλιές είπαμε κάνουμε από ένα άριχτο, 1, 2. Στην τρίτη θηλιά κάνουμε από 2. 1, 2. Σε δύο θηλιές κάνουμε από 1, 1, 2.
Στην τρίτη φυλιά κάνουμε 2. 1, 2. Με 3,5 νούμερο πλέκουμε, έτσι. Εάν πλέκετε σφιχτά, μπορείτε με 4. Σε 2 φυλιές κάνουμε από 1. Στην τρίτη φυλιά κάνουμε από 2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε 2 φυλιές από 1. Στην τρίτη κάνουμε 2. Και τελειώνουμε με 2, έτσι. 1. Ακόμα 1. Και στην τρίτη κάνουμε 2. Okay. Κλείνουμε με βουβό. Και πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Πάμε στην πέμπτη σειρά. Στην πέμπτη σειρά κάνουμε ένα άριχτο στις πρώτες 3 θηλιές. Έτσι. Και μετά κάνουμε 2 άριχτα στην επόμενη θηλιά. Στις 3 πρώτες σειρές θηλιές κάνουμε από 3. Από ένα άριχτο στις 3 θηλιές. Πάντα την πρώτη αλυσίδα μας τη θεωρούμε άριχτο, άρα το 1 από τα 3 είναι εδώ, 2, 3, 1 σε κάθε ένα. Στο τέταρτο κάνουμε 2, πάλι εδώ, 1, 2, 3, στο τέταρτο κάνουμε 2, 1, 2. Και πάλι το ίδιο, 1, 2, 3, στο τέταρτο κάνουμε 2, πάλι το ίδιο. Αυτό το σχέδιο για κεφαλάκι, για ζωάκι, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και για άλλα ζωάκια. Και από εκεί πέρα να βάλετε τη φαντασία σας και να φτιάξετε όμορφα πραγματάκια. 3. Σε 3 θηλιές κάνουμε από 1 άριχτο, στην τέταρτη κάνουμε 2 και πάλι θα τελειώσουμε με ένα διπλό, έτσι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που μπήκατε τώρα. 1, 2, 3. Και επίσης χαίρομαι πολύ που έχουμε και άντρες που πλέκουν και πλέκουν πάρα πολύ ωραία και παίρνουν και πολύ ωραία και ευχαριστήρια λόγια. Και εννοείται ότι θα προσπαθήσω να σιγά σιγά να κάνω και άλλα αντρικά. Γιατί θέλετε να κάνετε πράγματα και για εσάς. Λοιπόν, βουβό. Συγγνώμη, δεν πιάσα καλά. Εσείς μπορείτε να βάζετε το σημαδάκι σας για να ξέρετε πού είναι η ένωσή σας, για να σας διευκολύνει. Και πάμε να δούμε την επόμενη σειρά μας. Λοιπόν, κάναμε την πέμπτη. Και πάμε να δούμε την έκτη σειρά. Λοιπόν, στην έκτη σειρά μας έχουμε ένα άριχτο στις επόμενες 4 θηλιές και 2 άριχτα στην πέμπτη θηλιά. Και πρέπει να έχουμε 36 άριχτα. Θέλει μέτρημα, Χριστίνα μου. Η αλήθεια είναι. Να σου πω, Χριστίνα, όταν αποκτήσεις εγγονάκια, τότε θα έχεις ένα κίνητρο. Τώρα δεν έχεις ακόμα εγγονάκια και δεν έχεις και μεγάλο κίνητρο, νομίζω. Το λες και η ίδια σου, βέβαια, ενώ σου αρέσουν πάρα πολύ. Μία αλυσίδα στον αέρα και πλέκουμε 4 άριχτα. Η πρώτη αλυσίδα είναι το ένα άριχτό μας. 2. 3, 4 και το πέμπτο είναι 2 στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 και στο πέμπτο σε 2 σημεία. 2 στο ίδιο. 1, 2, 3, 4, έτσι, και στο πέμπτο 2. Και πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4 και 2. 1, 2, 3, 4 και στο πέμπτο 2. Λοιπόν, σκέφτομαι να σας κάνω live την Κυριακή. Θα σας βόλευε το πρωί ή με τις δουλειές σας και αυτά, γύρω στις 10, ή θα θέλετε το μεσημεράκι να κάνω π.χ.
κατά τις 3 η ώρα. Σας βολεύει? Πέστε μου, ή 10 ή 3 το μεσημεράκι. Και το τι θα κάνουμε θα είναι κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό να ξέρετε σίγουρα. Περιμένω. Α, η Στέλλα έχει κάνει πολλά. Μπράβο, Στέλλα. Όταν είμαι στο μαγαζί, εκτός από το βράδυ, τώρα απόγευμα, τις υπόλοιπες ώρες ξεχνάω να πιω νερό. Τέτοια ώρα πίνω. Λοιπόν, τελειώσαμε και την έκτη σειρά μας και στην ουσία έχουμε τελειώσει, κορίτσια, τις αυξήσεις μας. Λοιπόν, περιμένω να γράψετε. Α, οι περισσότερες μεσημέρι γράφετε, έτσι. Τρεις το μεσημέρι, σας βολεύει. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι. Και θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Και θα δω αν μπορέσω να έχω και κάποιο άτομο στα τηλέφωνα. Για να σας βοηθήσει, αν θέλετε, να κάνετε και παραγγελίες. Εντάξει. Αν δεν μπορέσουμε, όταν τελειώσω εγώ το live, θα δω τα μηνύματά σας. Εντάξει. Ωραία, περισσότερο στο μεσημέρι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, θα σας ενημερώσω, θα σας ανεβάσω ανάρτηση ή σήμερα ή αύριο, για να ξέρετε τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Α, ωραία. Οκ. Okay. Είδατε, είναι πολύ βολική ώρα και εγώ το πιστεύω 3 η ώρα, γιατί έχετε φάει, κάθεστε για να πιείτε το καφεδάκι σας και νομίζω είναι πιο βολική ώρα. Λοιπόν, τώρα τι μας λέει εδώ. Αυτό είναι το δικό μου το χαρτί, επομένως κάνω τη ώρα. 3 έως 14 σειρά, πλέκουμε ένα άριστο σε κάθε θηλιά. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνω μία αλυσίδα στον αέρα και πλέκω ένα άριστο σε κάθε θηλιά. Κάνω μία σειρά εγώ. Εσείς θα κάνετε από την 7 μέχρι τη 14. Δηλαδή πόσες σειρές συνολικά? 7 σειρές. Και μία η 7η, 8. 8 σειρές θα πλέκετε ένα στο καθένα. Μεσημέρι. Καταχωρήθηκε, κορίτσια. Και εγώ γι' αυτό σας είπα 3 η ώρα, γιατί είναι πολύ βολική ώρα. Μετά το απόγευμα ίσως θέλετε να πάτε καμιά βόλτα. Λοιπόν, μεσημέρι, οκ, okay, μεσημεράκι θα σας κάνω. Λοιπόν, η 7η σειρά μας είναι ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Δεν κάνουμε καμία αύξηση, καμία μείωση, τίποτα. Τρεις. Α, πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας βολεύει όλες. Λοιπόν, βουβό εδώ. Εντάξει. Βλέπετε ότι αρχίζει και γυρίζει σαν καπελάκι. Έτσι, το κεφαλάκι. Και αυτό εσείς θα το κατεβάσετε για τις σειρές που είπαμε. Ωραία. Τώρα θα τα αφήσω στην άκρη. Εγώ έχω άλλο κομμάτι το οποίο το έχω κατεβάσει. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Ήθελε και άλλες σειρές. Πες το όμως ότι το κατεβάσαμε. Και έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο έχουμε φτάσει στη σειρά νούμερο 14. Έτσι. Τώρα εδώ για να καταλάβετε είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στη 10 σειρά. Εντάξει. Για να μην καθυστερούμε τώρα να πλέκω άλλες 4 σειρές, έτσι και όσο αυτό είναι δείγμα, θα πάμε στη 15η σειρά για να πούμε πώς είναι οι μειώσεις μας, έτσι. Α, μπράβο Μαρίνα μου. Η Μαρίνα πλέκει την τσάντα της Ρεγκίνας, την οποία κάνατε ένα χαμό, μπορώ να πω. Περιμένουμε να έρθουν ενήματα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα άριχτο στις επόμενες 4 θηλιές και κλείνουμε 2 άριχτα μαζί στις επόμενες 2. Δηλαδή κάνουμε μείωση. Ενώ είχαμε 36 άριχτα στη σειρά μας την προηγούμενη,
Τώρα τα άριχτά μας θα γίνουν 30. Εντάξει. Okay. Και μετά θα πάμε στη 16, την οποία θα κάνουμε σε ένα άριχτο στις επόμενες 3 θηλιές και κλείνουμε στα επόμενα 2 μαζί, 24. Μετά κάνουμε ένα άριχτο στις επόμενες 2 θηλιές, κλείνουμε 2, γίνονται 18. Μετά κάνουμε 2 άριχτα μαζί, 12. Έτσι, ένα στην πρώτη θηλιά και 2 στο καθένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πρώτα 15 σειρά. Είμαστε εδώ. Έχω αφήσει νήμα τώρα εγώ εδώ, για να μπορώ να σας το δείξω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα είμαι όμως στο βουβό μου. Να τελειώσω αυτή τη σειρά, γιατί εδώ είναι το βουβό μου. Λοιπόν, και για όσες δεν ακούσατε μια προσφορά που έβγαλα, την ακούσατε? Την προσφορά που έβγαλα για τα μπεμπέ μπαλού. Για γράψτε να δω. Όσες δεν την ακούσατε, να σας την πω ξανά, θέλετε. Για όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Τώρα φυσικά έμεινε μια μέρα για αυτήν την εβδομάδα, αλλά για όλη την επόμενη εβδομάδα θα είναι στο 1,5 ευρώ τα baby balloon. Μαρία, πού θα είσαι την Κυριακή, θα πας στη μαμά σου? Εγώ στο χωριό σου. Θα έρθεις 3 η ώρα το μεσημέρι να σε κεράσω καφέ. Προσπαθώ να την ψήσω, κορίτσια. Λοιπόν, μία αλυσίδα. Και πλέκουμε ένα άριχτο αυτό, σύν την αλυσίδα μας 2, 3, ένα συγγνώμη πήγα παρακάτω, 3, 4, 2 άριχτα, τα κλείνουμε μαζί, μπαίνουμε ένα εδώ και ένα εδώ, τα κλείνουμε μαζί και πάμε πάλι, 4 άριχτα, 1, 2, 3, 4. Ένα στο καθένα. Και ένα εδώ. Και ένα εδώ. Τα κλείνουμε μαζί. Εντάξει. Και πάμε. 1, 2, 3, 4. Και ένα άριχτο εδώ. Και ένα εδώ. Και τα κλείνουμε μαζί. Και πάμε. 1, 2. Είναι οι μειώσεις μας τώρα, έτσι. 3. 4, για να κλείσει το κεφαλάκι μας. Καλησπέρα, Θεοδοσία μου. Και πάμε. 1, 2. Τα κλείνουμε μαζί. Και πάλι. 1, 2, 3, 4. Και πάμε. 1 εδώ και 1 εδώ. Τα κλείνουμε μαζί. Και πάμε. 1, 2, κεφαλάκι από το λαγουδάκι μας κάνουμε. 3, 4. Και κλείνουμε τα δύο τελευταία. 1 και 1. Παίρνουμε δηλαδή κλωστές και τα κλείνουμε. Λοιπόν, και εδώ βουβό. Και πάμε στη σειρά νούμερο 16. Στη σειρά νούμερο 16 κάνουμε μία αλυσίδα. Και 1, 2 άριχτα. Γιατί είπαμε ότι η αλυσίδα μας θεωρείται σαν άριχτο και σε αυτή τη σειρά έχουμε 3 άριχτα και μετά μείωση. Άρα ένα άριχτο η αλυσίδα μας και άλλα 2-3 και πάμε. Το επόμενο και το μεθεπόμενο τα κλείνουμε μαζί. Άρα πλέκουμε 3 άριχτα, ένα στη κάθε θηλιά. 1, 2, 3, εντάξει. Και αυτό το τέταρτο και το επόμενο τα κλείνουμε μαζί. Πάμε ξανά. 1, 2, 3, 4, έτσι, όχι συγγνώμη, 3 και κλείνουμε τα δύο επόμενα, το τέταρτο και το πέμπτο, έτσι. Και πάμε, 1, 2, 3 και πάλι 1 και ακόμα 1 μαζί. Και ένα λεπτό, 1, 2, 3 και κλείνουμε το τέταρτο και το πέμπτο μαζί. Και πάμε. 1, 2, 3. Κάνουμε το κεφαλάκι από το λαγουδάκι μας. Και το τέταρτο και το πέμπτο μαζί. Και θα προσέξετε ότι κλείνουμε και μετά έχουμε το βουβό μας.
αν είχαμε κάνει κάποιο λάθος στο πώς κάνουμε τις αυξήσεις μας, δεν θα βγαίνει σωστά. Εδώ σας λέω ότι λείπουν άλλες 4 σειρές, γιατί εγώ έπρεπε να κάνω μέχρι 14η ένα στο καθένα. Εσάς θα είναι λίγο πιο προς τα κάτω το κεφαλάκι, μην το βλέπετε τώρα το δικό μου έτσι. Και επίσης θα δείτε σε σχέση με το άλλο, θα σας το δείξω και μετά, ότι επειδή το πλέξαμε 3,5 γίνεται πιο σφιχτό, πιο σταθερό και αυτό είναι πιο καλό γιατί δεν βγαίνει γέμιση προς τα έξω στο μωράκι, εντάξει. Απλώς εμένα το πρώτο μου ήταν δοκιμαστικό γι' αυτό και λυπήθηκα να το ξυλώσω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στη σειρά νούμερο 17. Μία αλυσίδα που θεωρείται άριχτο και θέλουμε συνολικά τώρα δύο άριχτα, εντάξει. Ένα είναι αυτό. Και ένα το επόμενο, δύο. Και τα επόμενα δύο τα κλείνουμε. Ένα και ακόμα ένα. Και πάμε πάλι. Ένα άριχτο. Ακόμα ένα εδώ. Και τα επόμενα δύο τα κλείνουμε. Ένα, δύο. Μια λεπτό γιατί μπέρδεψα λίγο την κλωστή μου. Πάμε εδώ, ένα, δύο και τα επόμενα δύο τα κλείνουμε, ένα εδώ και ακόμα ένα εδώ. Όσο πάμε μειώνουμε τις σειλιές μας, ένα εδώ και τα επόμενα δύο τα κλείνουμε. Έτσι, ένα, δύο, ένα εδώ. Και ακόμα ένα εδώ και συνεχίζουμε. Ένα, δύο, εντάξει. Και κλείνουμε. Λοιπόν, βουβό. Και τώρα είμαστε στην 18η σειρά, στην οποία πλέκουμε ένα άριχτο και μετά τα δύο τα κλείνουμε μαζί. Η μία αλυσίδα μας είναι το ένα άριχτό μας εμάς. Κλείνουμε αυτό και το επόμενο, δύο μαζί. Πλέκουμε ένα άριχτο εδώ. Και πλέκουμε τα επόμενα δύο, ένα, δύο μαζί. Και ξανά ένα εδώ. Τα επόμενα δύο μαζί, ένα, δύο. Ένα άριχτο εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα επόμενα δύο μαζί, ένα άριχτο εδώ, τα επόμενα δύο μαζί, κάτι που έπιασε τώρα, συγγνώμη, η Ιωάννα δεν σου ήρθε το ποιήση. Λοιπόν, ένα άριχτο εδώ. Τα επόμενα δύο μαζί. Και κλείνουμε εδώ με βουβό στο ξεκίνημά μας. Ξαναλέω ότι μπορείτε εσείς, για να βλέπετε πού ακριβώς είστε, να βάζετε ένα σημαδάκι. Εντάξει. Μαρία, ξέρεις τι θέλω. Έχει εκεί σακουλάκι με γέμιση. Να μου φέρεις ένα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω σε αυτό το σημείο. Έχουμε να κάνουμε ακόμα μια μείωση. Πριν κάνουμε τη μείωση όμως, πρέπει να γεμίσουμε μέσα το κεφαλάκι. Ξαναλέω, το δικό σας θα είναι λίγο πιο ψηλό γιατί λείπουν από μένα. Λοιπόν, έχουμε τη γέμιση μας, έτσι, την οποία μπορείτε να πάρετε από το μαγαζί και είμαι το σετάκι που σας φτιάχνουμε εμείς, σας βάζουμε μέσα, γεμίζουμε μέσα. Είναι υλικό ειδικό για κουκλάκια. Το βάζετε μέσα, εδώ. Όσο πιο πολύ βάλετε τόσο καλύτερα γιατί θα στέκεται πιο καλά το κουκλάκι σας, εντάξει.
Υπάρχουν νήματα τα οποία μπορείτε να πλέξετε με πιο μικρό βελονάκι, όπως είναι το 8 που το έχουν πάρει πολλές κοπέλες και εδώ στο Κιλκίς που κάνω αμιγκουρούμι και το πλέκουν με 2-2,5 βελονάκι. Αυτό που κανονικά επειδή είναι με 4, εγώ το πλέκω με 3,5. Τώρα εσείς αν θέλετε το πλέξετε και με πιο μικρό, εννοείται ότι μπορείτε να το πλέξετε και με πιο μικρό. Λοιπόν, αφού το έχω γεμίσει αρκετά, θα κάνω την τελευταία μου σειρά. Έτσι. Σφίγγω εδώ και η τελευταία μου σειρά, να τη δείξω λίγο εδώ, είναι 10η άνετη που πλέκω 2 άριχτα μαζί για όλη τη σειρά και μου μένουν 6 άριχτα όπως ήταν αρχικά το σχέδιό μου. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω, κάνω, συγγνώμη, μία αλυσίδα, τώρα λίγο θα πηγαίνουμε σιγά γιατί πρέπει να κρατάω και τη γέμιση εδώ και έχω και την κάμερα. Εδώ στο πρώτο θα το κάνω μόνο του και μετά θα πλέκω το κάθε ένα 2-2 μαζί. Ένα και ακόμα ένα, τα δύο μαζί. Θέλω να μαζευτούν και να γίνουν 6. Ένα και ακόμα ένα, τα δύο μαζί. Και πάμε πάλι. Ένα και ακόμα ένα, τα δύο μαζί. Και πάμε πάλι. Ένα και ακόμα ένα, τα δύο μαζί. Εδώ είμαστε στο τέλος, εγώ το καταλαβαίνω, κάνω ένα βουβό και τώρα θα πιάσω τη βελόνα μου, ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, εγώ έχω αυτή με την πετονιά, η οποία με βολεύει πάρα πολύ. Τραβάω την κλωστή προς τα πάνω. Και αυτή με βολεύει γιατί δεν σας έρχεται ειδοποίηση, κορίτσια, στο Facebook, γιατί πρέπει να κάνετε μια ρύθμιση. Θα δω αν μπορούσα να σας κάνω κάποιο βιντεάκι, να σας το ανεβάσω σε story πάλι, ή πέστε κάποιον από τους δικούς σας που ξέρει από Facebook να πάρει τηλέφωνο και να σας πω πώς να κάνετε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, έτσι, και ράβουμε. Ξαναλέω ότι αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και με πιο μικρό βελονάκι, έτσι. Εγώ επειδή αν τώρα έκανα πολύ πιο μικρό, με τριάρι, θα ζοριζόμουν και στο βίντεο. Με το 3,5 νομίζω γίνεται πολύ σταθερό και αρκετά γεμάτο. Λοιπόν, και το κλείνουμε. Τώρα, αυτό σε αυτό το σημείο εδώ, την κλωστή δεν θα την κλείσετε. Θα την αφήσετε γιατί θα τη χρειαστείτε για το υπόλοιπο σώμα, εντάξει. Λοιπόν. Αυτό είναι το κεφαλάκι μας. Θα σας δείξω σε σχέση με αυτό που έκανα εγώ. Βέβαια αυτό θα ήταν λίγο πιο ψηλό. Λείπουν 4 σειρές όπως είπαμε. Ότι το δικό μου είναι πιο μεγάλο. Γιατί το έχω πλέξει με 4 εδώ βελονάκι. Βλέπετε ότι έχει τις τρύπες. Ενώ αυτό είναι πιο γεμάτο. Έτσι. Θα ήταν λίγο πιο ψηλό. Ναι, και πιο σταθερό επίσης. Να το ξέρετε. Σαν μέγεθος λίγο ελαφρώς πιο μικρό είναι. Αλλά είναι πιο σταθερό αυτό που έχω κάνει εδώ πέρα σε σχέση με αυτό που είναι πιο μαλακό. Αυτό ήταν το πρώτο μου γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα, εάν θέλετε βάζετε τα ματάκια, τα βάζετε πριν βάλετε τη γέμιση, ξέχασα να σας το πω αυτό, συγγνώμη. Κοιτάζετε να είναι από εδώ προς τα κάτω στην πέμπτη σειρά και περίπου στο ίδιο ύψος εδώ πέρα να μπει και το άλλο το ματάκι μας. Το ράψιμο αυτό μπορείτε να το κάνετε μετά, αφού κάνετε τη γέμιση, δεν χρειάζεται να το έχετε δηλαδή την ώρα που κεντάτε. Που πλέκετε, το τελειώνετε, κάνετε γέμιση και μετά από πάνω το κοιτάτε. Θα το δείξουμε στο τελείωμα. Θα το τελειώσουμε και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα μείνουμε εδώ. Τα αυτάκια και τα χεράκια θα σας τα δείξω αύριο. Έτσι. Ξαναλέω ότι μπορείτε να πάρετε το kit σαν kit όλο μαζί στα 9 ευρώ. Το έχω βάλει σε καλή τιμή, πιστεύω, για να μπορείτε όλοι σας. Έχει μέσα τη γέμισή του, όσοι χρειαζόσαστε και παραπάνω σας έχω βάλει. Έχει τις οδηγίες γραπτός, έτσι. Μπορείτε, βεβαίως, Νάντια. Η Νάντια λέει να βάλουμε 2.000 παραπάνω στην αρχή για να βγει πιο μεγάλο. Βεβαίως και μπορείς, Νάντια, εννοείται. Μπορείς να το κάνεις και πιο μεγάλο, να βάλεις 2.000 παραπάνω. Επίσης, όσο πιο σφιχτό το πλέξετε, τόσο πιο σταθερό γίνεται. Να το ξέρετε, εντάξει. Λοιπόν, να πω τελευταία φορά για όσους δεν έχετε δει την προσφορά μας που έχουμε για τα... Θα σας πάω λίγο εκεί. Και γιατί τα βίντεο αυτά που κάνουμε τα μαθήματα ανεβαίνουν στο YouTube.
τα καθημερινά βίντεο που κάνω για τα μέσα στο μαγαζί. Δεν ανεβαίνω στο YouTube. Κάποια τα ανεβάζω τώρα τελευταία, γιατί με κάνουν παράπονα τα κορίτσια που είναι στο YouTube ότι εμάς δεν μας δείχνεις αυτά που έχεις μέσα στο μαγαζί. Λοιπόν, θα δείξω λιγάκι τα μπεμπέ, τα μπαλού. Είναι αυτά τα οποία είναι σε προσφορά στο 1,5 ευρώ για όλη την εβδομάδα αυτήν και την επόμενη. Εντάξει. Είναι αυτά τα χρωματάκια. Τώρα σας έβαλα πιο κοντινή. Το βλέπετε καλύτερα. Είναι στα 2 κανονικά και τα βάζω για μια εβδομάδα στο 1,5 για να σας βοηθήσω όλες όσες θέλετε να πλέξετε. 10 κουβάρια τουλάχιστον για μια κουβερτούλα. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε... Ακούστε, θα κάνουμε την Κυριακή. Την Κυριακή θα σας κάνω την τζαντούλα τη χρυσή. Θέλετε? Γιατί είναι ένα σχέδιο που ξέρω ότι θέλετε πάρα πολύ. Επίσης να σας πω ότι εγώ το την Κυριακή συνήθως όταν κάνω live μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω ηρεμία, είμαι πιο ξεκούραστη. Λοιπόν, λέω να κάνουμε αυτή την τζαντούλα την Κυριακή, να τη δείξουμε, να δούμε πώς γίνεται. Είναι με το μακό κορδέλα και με το καινούργιο το νήμα, το οποίο έχει έρθει σε 2 αποχρώσεις χρυσές και έχει έρθει και σε ασημή. Εντάξει. Είναι 10 ευρώ το τεμάχιο αυτό το νήμα και το μακό κορδέλα στα 5 ευρώ. Ναι, θέλετε, ξέρω θέλετε. Θα σας δείξω λίγο και στα μακό κορδέλα τι έχουμε. Θέλετε 3 ανοιγόμενους μικρούς, αν δεν κάνω λάθος, θα το δω. Και θα δω αν μπορεί το δώρο αύριο να τα ανεβάσει και σε σετάκι, αλλά όχι, δεν μπορεί να σας τα ανεβάσει σε σετάκι. Μόνο αν θέλετε στο μπορτό την απόχρωση, να σας ανεβάσει ένα σετάκι, όσο θέλετε να τα κάνετε ακριβώς ίδια με το δικό μου. Και το σκουφάκι με τις βελόνες θα το κάνουμε, Χριστινάκι μου, μην ανησυχείς. Θα σας δείξω τις μειώσεις. Όρεξη να έχετε εσείς μόνο και να μπαίνετε στα live. Λοιπόν, μακό κορδέλα, σας δείχνω λίγο τα χρώματα που έχει. Εγώ θα σας προτείνω κάποιους σχεδιασμούς με το νήμα το χρυσό και το ασημί. Ήδη κάποιες κοπέλες, όπως η Φωτεινή μου λένε, κάνε κάποιους σχεδιασμούς που σου αρέσουν εσένα, Νίτα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που με πιστεύεστε. Αυτό το νήμα είναι στα 5 ευρώ, 250 γραμμάρια της εταιρείας Delfino, ελληνική εταιρεία. 250 γραμμάρια, δεν θυμάμαι μέτρα, να σας πω λίγο το αγαπημένο μου, εδώ θα πάω, στο αγαπημένο μου. 125 μέτρα και πλέκουμε 10 λέει, εγώ το πλέκω 6 μέχρι 8. Εντάξει. Θέλεις το λευκό για το λαιμό, πιο λευκό φούλα μου, το μπεμπέ μπαλού, ε? Κάτσε να δούμε τι θέλει φούλα. Για πες με φούλα μου. Τι να κάνω για να προσελκύσω τη Μαρία να έρθει την Κυριακή να είναι στα τηλέφωνα. Για πέστε λίγο. τι να της υποσχεδώ. Θα έχει πάει για τσίπουρα από πριν. Μαρία. Κυριακή ημέρα τσιπούρων είναι. Φούλα, πάρε με τηλέφωνο να μου πεις. Μάλλον τον μπεμπέ μπαλού εννοείς, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά για να είμαστε σίγουρες, πάρε με τηλέφωνο μετά, άμα είναι, να μου πεις τι θέλεις. Λοιπόν, αύριο θα σας δείξω το απογευματάκι, δεν ξέρω τι ώρα. Το υπόλοιπο μέρος από το... από το λαγουδάκι που κάναμε τώρα, τα αυτιά και τα χεράκια, εντάξει. Και θα προσπαθήσω εγώ να πλέξω σήμερα... 2 αυτάκια και 2 χεράκια να τα έχω έτοιμα, ή τουλάχιστον ένα και ένα, για να σας δείξω και το ράψιμο πώς μπαίνει πάνω στην κουβερτούλα, εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, η Όλγα κάπου σας έγραψε τι ρυθμίσεις να κάνετε, νομίζω, για το Facebook. Θα το δούμε λίγο μετά και θα σας κάνω κάποιο βιντεάκι. Λέει ότι βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις αποδοχής των ειδοποιήσεων και δεύτερον πατάτε like στις αναρτήσεις της Ανίτας. Ναι, αυτό για τις αναρτήσεις σας το έχω πει, γιατί το Facebook βλέπει ας πούμε τη δραστηριότητα, τι σας αρέσει σε κάποιες σελίδες. Και γι' αυτό που πλέκετε, βλέπετε, αν μπείτε κάπου να ψάξετε κάτι στο Facebook, στο ίντερνετ, αμέσως μετά σας έρχεται συνέχεια ειδοποίηση για τέτοια πράγματα. Ας πούμε, μπαίνετε να δείτε κάποια ρούχα. Και μετά σας έρχονται συνέχεια ειδοποίησεις για εταιρείες με ρούχα. Έτσι. Δεν μας προλαβε, Στέλλα. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Επομένως, αυτό που κάνετε είναι να κάνετε like. Το βίντεο θα κοινοποιηθεί. Θα ανέβει και στο YouTube. Περιμένετε να γίνει και το αυριανό.
και να το έχουμε όλο μαζί τρία κομμάτια στη σειρά για να ανέβει στη σειρά στο Facebook, στο YouTube, συγγνώμη. Εντάξει, λοιπόν, ό,τι θέλετε στο σταθερό, 2-3-41-0-24-44-7, σας αφήνω, φιλάκια πολλά και συνεχίζω και λέω, μην ξεχνάτε την προσφορά για τα Baby Baloo. Θα είναι για όλη την επόμενη εβδομάδα και για αύριο, εντάξει. Θα ανεβάσουμε και ανάρτηση, εννοείται, για να το έχετε σαν υπενθύμηση. Τα μεταφορικά για όλη την Ελλάδα είναι 5 ευρώ με την καταβολή, για όσοι ρωτάτε. Τελευταία έχω καθιερώσει και τι κάνουμε, Μαρία, μέσα στα πακέτα βάζουμε. Δωράκια. Δωράκια, ναι. Γιατί θέλω να χαίρεστε όπως ένα μωρό όταν παίρνει ένα δώρο και χαίρεται. Το δώρο ποτέ δεν μας στεναχωρεί, μας ευχαριστεί, έτσι. Μπορεί πολλές φορές να μην είναι κάτι που σας αρέσει εσάς. Εγώ με όλη την καλή μου πρόθεση σας βάζω δωράκι μέσα και εύχομαι να το εκτιμήσετε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ, θα τα πούμε αύριο απόγευμα, θα σας ενημερώσω τι ώρα για να κάνουμε το τελευταίο μέρος από το λαγουδάκι μας. Γεια σας!